Πάμε στο Βερολίνο τώρα και τον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι αυτό, ο Παντελή, συνολικά δεν είναι καινούργια ιστορία. Από τότε που το Κατάρ πήρε το Μουντιάλ, είναι βροχή οι καταγγελίες και αποκαλύψεις για μίζες σε αξιωματούχους για να το πάρει, στη συνέχεια να χτίσει τα γήπεδα, καταγγελίες για 6.500 θανάτους. Αυτό, όλο αυτό το οικοδόμημα φαίνεται ότι είναι πίσω από την επιχείρηση του Κατάρ να δωροδοκίσει Ευρωπαίους αξιωματούχους για να μην ασχοληθούν με αυτά τα σκάνδαλα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, καλησπέρα Νίκο. Από ό,τι καταλαβαίνεις και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι κορυφαίο αυτό το θέμα της διαφθοράς. Τα γερμανικά μέσα μιλάνε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην καρδιά των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι Γερμανοί ευρωβουλευτές καλούν την κυρία Καϊλή αμέσως να παραιτηθεί. Όμως υπάρχουν και συγκεκριμένες νέες καταγγελίες, όπως του Ντάνιελ Φρόιντ. Ντάνιελ Φρόιντ, ευρωβουλευτής των Πρασίνων και μέλος της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι λέει? Έχουμε, λέει, ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει χτυπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε κανόνες, αλλά από τους κανόνες εξαιρούνται κάποιες χώρες, λέει, όπως το Κατάρ. Το Κατάρ, για παράδειγμα, πρέπει να, στο παρελθόν, και άλλες χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ, η Ρωσία, χώρες, λέει, με μεγάλα προβλήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, δικτατορίες, έχουν προσπαθήσει να εξαγοράσουν επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δωροδοκίσουν ευρωβουλευτές με δώρα. Τι δώρα, λέει? Συγκεκριμένες κυβερνήσεις στο παρελθόν έχουν μοιράσει σε ευρωβουλευτές ακριβά δώρα, πολύ ακριβά ταξίδια, γεύματα σε εστιατόρια πολυτελείας, διαμονές στα πιο υπερσύγχρονα και λουξ ξενοδοχεία. Έχουμε μιλήσει, λέει, με τους ευρωβουλευτές και τους λέμε μην δέχεστε τέτοια δώρα. Όμως δεν υπάρχουν οι ανάλογοι θεσμοί που θα τους σταματήσουν. Υπάρχουν λίγοι, λέει, που πραγματικά δωροδοκούνται και έτσι επιβαρύνουν και τους υπόλοιπους. Να σου πω, ο ίδιος προσθέτει ότι, και ένα άλλο στοιχείο, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες στην Ευρωβουλή θα ερχόταν για συζήτηση το θέμα του Κατάρ και της απελευθέρωσης από τη βίζα των πολιτών του Κατάρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, Νίκο, ίσως γι' αυτό επενεύει τώρα η βελγική αστυνομία, γιατί υπήρχε κίνηση γύρω από αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό που λες, Παντελή, είχε τεθεί στην Εύα Καϊλή, που είχε επισκεφθεί περίπου στις 20 Νοεμβρίου το Κατάρ. Είχε μιλήσει εκεί με τον αρμόδιο υπουργό. Από εκεί ήταν και οι φωτογραφίες που είδαμε, γιατί ήταν η υπεύθυνη αντιπρόεδρος για τη σχέση με τη Μέση Ανατολή. Και αυτό πίεζαν οι Καταριανοί. Και όταν γύρισε και μίλησε 22 Νοεμβρίου η Εύα Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο, γι' αυτό έπλεξε το εγκόμιο του Κατάρ και είπε ότι δεν υπάρχει θέμα καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα θα το φέρνανε στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση και βέβαια υπήρχε μεγάλη κινητικότητα σε εισαγωγικά γύρω από το Κατάρ, έτσι.